με την κοινοβουλευτική στάση του πρώην κόμματός σας, δηλαδή με αυτά τα οποία ψήφιζε, και να υποθέσω ότι θα παραμείνετε αντιπολιτευόμενος βουλευτής. Σαφέστατα. Και σαφέστατα, όσο αφορά, το μνημόνιο, αντιμνημόνιο, κύριε Κυρίτσα, το συζητάμε. Είναι εκ των όνων κάνευ. Και όχι μόνο, πράγματι υποστήριξα βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας όταν είπε να αποσυρθεί το νομοσχέδιο για τα χαράτσια και τον τίμησα υπεραμεινόμενος και επικαλούμενος την ιδιότητά του και την προσωπικότητά του, έτσι ώστε να πείσω την κυβέρνηση να αποσύρει το νομοσχέδιο και τα χαράτσια ως βαθύτατα αντισυνταγματικό. Αποτέλεσμα, εγώ καταψήφισα και ο συνάδελφος της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος συνέθλιψε και απέδειξε καταπληκτικά την αντισυνταγματικότητα του άρθρου, το υπερψήφισε. Παραμένω σταθερότατος σε όσα είπα, σε όσα δεσμεύτηκα, σε όσα ανέλαβα απέναντι σε αυτούς που κυριολεκτικώς με τίμησαν, επιλέγοντάς με να με στείλουν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, και σας δηλώνω ότι δεν αποκλίνω από την αρχή μέχρι τώρα ούτε κατά κεραία σε αυτά που έχω πει και αυτά που έχω δεσμευτεί. Κύριε Καπενάρο, σας ρωτάω ως ανεξάρτητο βουλευτή πια του Ελληνικού Κοινοβουλίου, δεδομένων των